Καλησπέρα στο Μητάρκια, μου κάθε πως είναι, είστε όλοι και όλες καλά. Καλώς ήρθατε σε ακόμη βίντεο στο κανάλι μου, στο YouTube. Το σημερινό μας βίντεο είναι, θα κάτσει για 3 ολόκληρες ώρες στο δωμάτιό μου, ok? Κάντε ένα like, μία εγγραφή με καμπανάκι, follow στο Instagram link στην περιγραφή. Περιμένω να φτιάξω το ξυπνητήρι. Που μπήκα, τέλος πάντων, πάμε να φτιάξουμε το ξυπνητήρι, ωραία. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 7 και... τι ώρα είναι, 7 και 37, ωραία. 9 και, περίμενε, 9 και 37, καθίστε. Περιμένετε να το φτιάξω το ξυπνητήρι. Και 37, το ξεκίνησε το βίντεο, πάμε. Σε... τελικά... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι. Να είσαι καλά. Κι εγώ πολύ. Σε 3 ώρες και 59 λεπτά, δηλαδή 11 και 37, πριν είχα πει 9 και 37, τελικά είναι μία ώρα, οπότε 11 και 37, ωραία, λύγει το βίντεο. Όπως βλέπετε εδώ, έχω φτιάξει το ξυπνητήρι. Οκ, έχω κι άλλο το βάλω μπρέι. Αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 7 και 38. Έχω και Monster. Ωραία. Δεν πεινάω ακόμα αυτή τη στιγμή. Έχω και Powerbank. Καλά, του άρχισε το θέλω. Κομπρίζω. Το έχω πατήσει. Αυτά. Θα σας βάλω. Σκέφτηκα. Θα σας βάλω να ακούσω το κυκλοφόρτο μου κομμάτι. Αλλά επειδή δεν το έχω. Εδώ μέσα. Ωραία. Αυτά. Στο επόμενο πάντως βίντεο. Δεν ξέρω τι θα είναι. Challenge. Δεν ξέρω τι. Θα σας βάλω να ακούσετε το κυκλοφόρτο μου κομμάτι, ok? Αυτά. Κάθομαι εδώ πέρα. Βλέπω τηλεόραση. Έχω βάλει να το Mega The Chase. Αυτά είναι βράδυ και όλες να κάνουμε. Δεν έχω να κάνουμε βαριέμαι. Αυτά. Ακούστε, ξέρεις να το πω στην αρχή. Αν πέσει σκοθό από το κρεβάτι, ωραία, και πατήσω κάτω στο χαλί, εδώ στο δωμάτιό μου, έχω χάσει το challenge, ok? Αυτά. Για παράδειγμα, στο χαλί μόνο, ενώ στο πλακάκι μπορώ. Δηλαδή, άμα θέλω να πάω να, πω, θέλω να πάω να κάνω την ανάγκη μου στο μπάνιο, αυτό μπορώ. Δηλαδή, πρέπει να πατήσω στο πλακάκι, ωραία, και μετά να πω την πόρτα. Αυτό μπορώ να το κάνω, ok. Γιατί είχα σκεφτεί να μην το δυσκολέψω πάρα πολύ το challenge. Γιατί από το δυσκολέψω ήταν λίγο μαλακή, ήταν λίγο πώς θα είναι δύσκολο για μένα και. Προλαβαίνετε, έχω και νερό. Θα πίνω, παρεφτά. Κάτι. Να παίξω, τι να κάνω τώρα. Έχω ετοιμάσει ένα παιχνίδι το Soccer Star, αλλά. Δεν ξέρω. Έχω και το Discord όμως, αλλά. Να πει δεν έχω ακόμα. Έχω ακόμα προφίλ. Τέλος πάντων, κάτω στην περιγραφή θα σας βάλω να, το δικό μου το προφίλ από το Discord που έχω σε αυτό το κινητό, ok. Γιατί στο επόμενο βίντεο μπορεί όποιος θέλει μπορεί να με πάρει κλήση στο Discord καμιά φορά. Ωραία. Σε μένα. Και να μιλήσουμε, ok. Περιμένετε εδώ πώς με λένε στο Discord τι έχω να πω και εμάς. Αφήστε. Κάτσε και δεν έχω κίνδυνο. Ωραία. Ωραία. Η γλώσσα ακούγεται. Τώρα για να το μην είναι... Μου γράφει στο σχολείο τι ακούγεται. Αυτά. Με το ακουστικά εδώ. Τι θα τώρα. Τι θα τώρα. Και σκέφτε καλά. Είσαι μόνος σου και... Πρώτα φορά βλέπω The Chase με έναν παίκτη στο τελικό. Πού τώρα φύγει πράξη παρεπού. Καθίσαι νύχτα με καμπάτι γιατί δεν το βλέπω να πιάνω. Λύνω το wifi, ανοίγω. Τσουπ. Ωραία. Όλα που άνοιξε τα με καμπάτι για να πιάνει αυτό το κινητό. Και δεν πιάνω. Μας άνοιξα. Θα μου βγάλει και πρέπει κάτι. Θα έχω IP Smart. Αν το βλέπει. Συνδεδεμένο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Μπήκα στο Discord. Είμαι ενός YouTuber. Είμαι στο General. Ωραία. Αλλά το δικό μου προφίλ είναι αυτό εδώ. Ηλίας. Κάτω παύλα. Το Ηλίας. Το Ιώτα. Κεφαλαίο. Στα αγγλικά. Ωραία. Κεφαλαίο το Ιώτα. Και τα υπόλοιπα μικρά. Κάτω παύλα, music. Κάτω παύλα, ζήτα. Οκ. Αυτά. Δεν έγινα μέλος στο Discord από 10 Ιανουαρίου 2024. Οκ.
Όπως βλέπετε, αυτό εδώ είναι το Discord με αυτό το προσωπάκι. Ωραία. Και αυτά δηλαδή, για παράδειγμα, κάτω την περιγραφή όπως σας είπα, θα έχω το Discord. Όποιος θέλει μπορεί να με πάρει κλίση να μιλήσει καμιά φορά. Γιατί σκεφτόμαστε στο επόμενο βίντεο που θα γίνει στο The Great Family Challenge. Ωραία. Επειδή πάνω σας το πω αυτές τις μέρες, καλά εντάξει, αύριο εντάξει μπορώ να κάνω κι άλλο βίντεο challenge. Και τη Δευτέρα, αλλά κυρίως Τρίτη και Τετάρτη τελειώνω με την εξεταστική. Δύο μαθήματα μας έμενανε και έχω τελειώσει. Καταλαβαίνετε. Και μετά ξεκινάει το δεύτερο εξάμεινο, 20 Γενάρη. Οπότε έχουμε μπροστά μας, μετά έχουμε πόσες μέρες μπροστά μας. Οκ, θα μας πει να κάτσουμε, να μας πούνε πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα και αυτά. Και κάτι πολύ στο ΙΕΚ, σχολείο μου. Λοιπόν, θα βάλει ειδήσεις. ΙΕΚ. Αγρίνιου. Θα έβαζα να το κάνω ένα αγώνα, αλλά βαριέμαι. Γιατί άμα πες το βάλω εδώ πέρα μπροστά, δεν θα με βλέπετε. Οκ, που το έκανα τώρα. Τελικά λέγεται ΣΑΕ. Σχολές ανώτατης, ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Τι, αυτά. Να είναι εξωμό. Θέλω να μεταφύγει στην ημερινή εξαμή. Άρχισε να πει. Έβαλε λύσεις. Ωραία. 7 και 44 είναι η ώρα. Θα κάτσεις να δω και ειδήσεις, οκ, στις τηλεόρες, να πάρεις η ώρα για την παρδιά μου. Αυτά, τρομοκρατικό χτύπημα στην καρδιά της Αθήνας. Μαζικό παραγωγικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, επίδειξη δύναμης από χιλιάδες αγρότες. Γέμισαν το χώρο της έκθεσης αγρότικα με μήλα και κάστανα. Κάλεσμα για ενίσχυση των βλόκων σε όλη τη χώρα και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Πανελλαδική σύσκεψη την Τρίτη στη Λάρισα για τις επόμενες κινήσεις. Ζωντανές συνδέσεις. Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για τον άλλο άνθρωπο. Επειδή με έπιπλε η κοιλιά μου, πάω λίγο να κάνω την ανάγκη μου. Και τα ξαναλέμε πάλι λιγάκι, οκ. Okay. Αυτά δεν χωνόμαστε. Πεις για τώρα, πεις. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα, όπως βλέπετε πήρα και να φάω, σάντουιτς. Και πήρα πατέρα μου να φάω, ωραία. Και αυτά, και αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 8 και 5. Μια χαρά πάει το challenge, αντέχω. Και 50 ώρες, εγώ μια χαρά είναι, αλλά. Θα κάτσω τώρα έτσι να φάει την πίνακα. Ωραία. Και αυτά. Και γιατί δεν θα ντρες. Και δεν ακάδω έχω για κάποιο θα ντρες. Μα δεν θα φάμε το ήδη. Πώς το λένε, με έπιασε μια πίνα. Θα το βίντεο είναι. Θα σας ζητήσω ένα μεγάλο σχόλιο που θα βγει τώρα αυτό το βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Θα δείξει την εκθέση αγρότικα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα αφήσει τώρα να φάω. Έχω την μέρες γιατί γιατί η μάνα μου, η μάνα μου, οι δύο αδερφές μου πάνε σε μια εκδήλωση που διοργανώνει εδώ είναι ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού μου. Ωραία. Πάει εδώ για κανένα χώρο. Τι καταλαβαίνετε, και όπως καταλαβαίνετε μόνο εγώ και πατέρα μου, οπότε αυτά. Που λέτε ξανά βγάλα γένια πάλι το ξύρισμα. Αλλά τώρα βγαίνει κανονικά γιατί πρέπει να χουντουτά εδώ πέρα. Εδώ είναι η ίσια. Κάτσε να κάτσε να φάω. Καθίσε να βάλω να δω στο κινητό. Οκ. Να βάλω κανένα βίντεο. Τσουπ. Εδώ είναι πάλι εγώ. Όταν μίλησε το τόσο μόνο. Αυτά. Όπως σας έκανα βάλω το θέμα εδώ. Για να κάτσω να φάει η πίνα. Θα βάλω τα ακουστικά. Ωραία, και σε τα αυτιά μου. Οκ, εδώ. Οκ, τώρα θα βάλω ακούς το σώι σου, να δω το σώι σου. Ωραία. Σειρά.
την αγαπημένη μου, πολύ αγαπημένη μου σειρά στον, στο YouTube, θα παρακαλώ. Ένας άλλος άνθρωπος με δύο πρόσωπα. Περιμένετε. Η εισαγγελική έρευνα για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο και δύο συγγενικά του πρόσωπα. Sorry. Να το. Αυτό είναι το σόι σου, πολύ σειρά. Όχι, όπου βλέπετε. Αυτά τα δω, το πάμε εδώ. Τη δράση σε στοιχηματικές εταιρείες. Η ώρα είναι 8 και 7. Ωραία, 8 και 7 είναι. Αυτά. Τα λέμε. Θα με δει τώρα έτσι να κάθομαι να τρώω. Σε ζητώ συγγνώμη, πάρτε και εσείς τίποτα να τρώτε για να δείτε το βίντεο. Και ξέρω να το πω να βγει. Πάρτε τίποτα να φάτε και να πιείτε. Οκ. Γιατί το βίντεο θα είναι μεγάλο. Ωραία, σας το λέω γιατί θα είναι σαν, πώς να σας το πω, σαν να βλέπετε ταινία, οκ. Αυτά. Βάω το σώσο σε 3-2, να πάμε. Το χαμήλωσα κι όλο για να ακούω. Ήταν 20 Ιανουαρίου του 12, όταν ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στην τηλεόραση του Μέγκα. Είχε μόλις ξεκινήσει η κοινωνική κουζίνα. Ο ίδιος με άλλους εθελοντές μαγειρεύουν στο πεδίο του Άριος για όσους έχουν ανάγκη. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, πώς δημιουργήθηκε. Αυτή δημιουργήθηκε από την ανάγκη που είδαμε για τη σειρήκια να μαλώνουν σε ένα σκούπιδο λεπτό σε μια λαϊκή αγορά για να μαλώνουν για κάτι σαν ντομάτες. Στο εργάλιο και... Το έβαλα δίπλα στο κινητό το άλλο. Ο Πολυχρονόπουλος μόλις... Το βλέπετε από το όχο. Εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Sorry, είδε που το έχω. Για να βλέπω καλά. Όπως έλεγε, είναι άλλο να μοιράζεσαι και άλλο να δίνεις. Έχουν το 2009. Ξαναγεννήθηκα το 2004. Ο Πολυχρονόπουλος έστειλε την κατσαρόλα του στις γειτονιές της Αθήνας και μαγείρευε με προϊόντα που του παρήχαν σούπερ μάρκετ, παραγωγή λαϊκών αγορών και απλοί πολίτες από το υστέρημά τους. Αρχίσαμε και μαγειρέσαμε το σπίτι μας πρώτα, πιάσαμε 100, αλλά είδαμε ότι ο κόσμος, παρόλο που πηγούσε η αξιοπρόπειά του, δεν τον άφηνε να τα μεταφράει, να τα λεχθεί. Και μου ήρθε η ιδέα να μαγειρεύουμε στον κόσμο, να μαγειρεύουμε ζωντανά. 12 χρόνια μετά, ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας, που διακρίθηκε και τιμήθηκε για τη δράση του, ερευνάται για σοβαρά αδικήματα. Στα χείλια της αστυνομίας βρίσκεται 78χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι βίαζε την ίδια του την εγγονή, βίαζε το παιδί του παιδιού του από την ηλικία των 9 ετών. Η Άννα Κανδύλη έχει πληροφορίες. Άλλη μια αποτρόπαια υπόθεση. Σόξο και αδερφή, 78χρονος, κατηγορείται ότι βίαζε την εγγονή του και ίδια τον 9 ετών. Τι λέρε! Μιλάμε για έναν 78χρονο σήμερα, ο οποίος κακοποιούσε σεξουαλικά την εγγονή του από όταν το κορίτσι ήταν 9 ετών. Αυτό γινόταν μέσα στο κόσμο. Ίδιο του το σπίτι, πήγαινε το κορίτσι με τη μητέρα του, η μητέρα πήγαινε με τη γιαγιά σε άλλο χώρο, βρισκόταν σε άλλο χώρο με τη γιαγιά και εκεί έβρισκε την ευκαιρία για να βγάζει αυτές τις αποτρόπες ορέξεις του πάνω στο κοριτσάκι. Άντεξε κάποια χρόνια, τελικά το αποκάλυψε στη μητέρα του, η μητέρα του έκανε μήνυση και βγήκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια και γενετήσεις πράξεις με ανήλικο. Βγήκε στο παιδί του παιδιού του, δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μας. Πραγματικά δεν το χωράει. Να σε ευχαριστήσουμε δεν το πολύ και θα περάσουμε να δούμε τώρα τη φωτογραφία ενός άλλου παιδοφίλου που έδωσε δημοσιότητα η αστυνομία. Πρόκειται για το 43χρονο που έκλεισε ραντεβού στο Instagram με 13χρονο κοριτσάκι. Η Γουγούμπαλη θα μας πει περισσότερα. Αυτός ο 13χρονος που έδωσε να στο πάρει δημοσιότητα στα στοιχεία. Πώς να σου το πω. Δίνω respect στους αστυνομικούς όλους, αλλά κυρίως και στον YouTube Αλέξανδρο Κοψιάρη που καταλαβαίνεις. Βοήθησε στην υπόθεση να τον συλλάβουνε και αυτά, γιατί αλλιώς θα... Δεν λέω, αλλά ξέρετε τι θα γινόταν, ξέρετε. Δεν μιλάω, αλλά καταλαβαίνετε, μου έφερε στο μάτι μου, θα καταλάβετε. Θα το πω, θα βιάζει το παιδί, οκ, αυτό, τίποτα άλλο.
Ο 43χρονος είχε έρθει με λεωφορείο μάλιστα από την Πάτρα ώστε να συναντήσει την 13χρονη, η οποία ευτυχώς το είχε πει στον πατέρα της και ο πατέρας της μαζί με την αστυνομία του είχαν στήσει παγίδα και έτσι και συνελήφθη. Και την ίδια ώρα εγώ, ένας 23χρονος, ψάρευε ανήλικα αγόρια και πάλι μέσω Instagram. Ο 23χρονος ψάρευε εφαρμογής, πρόκειται για έναν μαθητή της πρώτης ηλικίου. Ο 23χρονος του ασκούσε πάρα πολύ μεγάλη πίεση ώστε να συναντηθούν. Μάλιστα του έκανε προτάσεις που αφορούσαν σε γενετήσιες πράξεις. Ο 16χρονος το είπε στη μητέρα του. Η μητέρα του πήγε στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και έτσι ο 23χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στις αρχές κατευθείαν. Δεν ξέρω πόσο γονείς και μπορούν να ελέγξουν τα social media των παιδιών τους. Εγώ πάλι να σε ευχαριστώ. Εγώ ευχόμαστε δεν είναι το ίδιο του πατέρα μου, αλλά... Στο δωμάτιο μου έχουν τις εικόνες και τις φωτογραφίες της κόρης μου. Αυτά, δεν θέλω να πω τίποτα, δεν θέλω να... Θα θέλω να φάω το γιατί... Δεν θέλω να βιάσω και να φάω. Θα λέει μόλις. Πάμε να ακούσουμε όσα λέει στη νέα συνέντευξή της, μια μάνα που έχασε το παιδί της και βρίσκεται σε απόγνωση, περιγράφοντας πως ήταν εκείνη που συμβούλευσε την κόρη της να ταξιδέψει με τρένο. Έλεγα την κόρη μου, μη πάθει αυτοκίνητο πικτέ, το φοβάμαι. Πάρε το τρένο, εγώ της το έλεγα. Καταλαβαίνετε πως εγώ σηκώνομαι κάθε πρωί. Τη βλέπω, τους δολοφόνους του παιδιού μου να είναι ελεύθεροι και ωραίοι. Λόγια που σοκάρουν, που λυγίζουν ακόμα και τους πιο δυνατούς. Μαρία Καριστιανού, η γυναίκα που ζητά δικαίωση για το δυστύχημα των Τεμπών. Μια μάνα που έλεγε στην 20χρονη κόρη της ότι το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς είναι το τρένο και να επιλέξει να ταξιδέψει με αυτό. Κάτι που στοιχιώνει τη σκέψη της. Τα κλάματα και το τι νιώθω είναι δικά μου στο δωμάτιό μου με τις εικόνες μου και τις φωτογραφίες της κόρης μου και το ρούχο της που το έχω με τα γυαλιάζω. Αλλά έξω είναι η μάνα που τη σκότωσαν το παιδί. Με κινησμό την αντιμετώπισαν στον Άριο Πάγο όταν προσπάθησε να τους ενημερώσει για όσα στοιχεία είχε συγκεκριμένα. Η ώρα αυτή είναι 8 και 14, 8 και 4 για την ακρίβεια. 8 και 37. Κλείνει μία ώρα το challenge, οκ, 8 και 37. Πάμε. Εγώ έμπαινα στο αυτοκίνητο στον δρόμο που επέστρεφα και σταματούσα και ούρλιαζα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά στη χώρα μου. Μόνη μου, εγώ, η μία, θα το τρέχω μέχρι εκεί που θα πάει. Και άμα δεν πηγαίνει, εγώ θα συνεχίσω να το τρέχω. Νομίζω ότι θα σβήσω στον δρόμο την ώρα που περπατάω για να πάω κάπου για να δικαιώσω την κόρη. Έτσι το έχω σαν εικόνα. Η μητέρα της αντικοχαμένης Μάρτης ανέφερε πως μέχρισε ελάχιστες ημέρες. Οι έρευνες είχαν ολοκληρωθεί, ο χώρος βαζώθηκε και τα όποια στοιχεία χάθηκαν. Δεν έπρεπε να βαζωθεί σε αυτός ο χώρος και να πάνε μετά από δική μας επιμονή, μετά από ένα μήνα ή πραγματογνώμος για να κάνουν τους ελέγχους πάνω στον βαζωμένο χώρο. Έπρεπε επίσης να έρθει και η ΕΡΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ξέρετε ότι τους απαγόρευσαν να έρθουν. Η ισχυρή φωνή όλων των οικογενειών που έχασαν τους αγαπημένους τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα καυγάζει. Όσοι αρμόδιοι γνώριζαν ότι δεν υπήρχε σύστημα τριοδιοίκησης. Όλα δείχνουν κουκούλωμα. Ποια αμέλεια. Δεν ξέρω ότι υπάρχει κίνδυνο θανάτου. Βάζεις κάποιους ανθρώπους να τρέχουν με 160 χιλιόμετρα. Και ξέρετε, εκείνη τη μέρα το τρένο έτρεχε με 178 χιλιόμετρα την ώρα. Σε ένα σύστημα που είναι ό,τι να είναι. Και γι' αυτό το λόγο που δεν λειτουργούν, βάζει την άνω από κάθοδο για να αποκλείσει κάποια σημεία μη λειτουργικά. Σε αυτό το έσχος. Στις 14 Φεβρουαρίου, φωνή της κυρίας Καριστιανού θα ακουστεί στο Ευρωκοινοβούλιο για το κράτος δικαίου εκπροσωπώντας τις οικογένειες των θυμάτων. Συνελήφθη Πασίμνο σωστά για επίθεση σε 23χρονο φοιτητή, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένος στην εντατική με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Πάνω στο θεολόγο Ηλίου, θεολόγε, είχε εκδοθεί ένταμα ασύλληψης για το γνωστό τράπερα την αστυνομία. Συνελήφθη γνωστό τράπερ, εξολοκόπησε άρια 23χρονο φοιτητή, ο οποίος νοσηλεύεται στη μέση. Όλοι ξέρουμε ποιος τράπερ είναι. Okay. Δεν λέω τίποτα, απλά όλοι ξέρουμε ποιος είναι. Ωραία. Αυτά. Το λέει και η Ντολόρης. Παρασκευή τα ξημερώματα όταν ο Τράπερ μαζί με έναν φίλο του επιτέθηκαν στον 23χρονο φοιτητή. Το χτύπησαν από τα χτυπήματα. Ο φοιτητής έπεσε στο έδαφος, χτύπησε το κεφάλι του. Την επόμενη μέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αχέπα και υπομείνθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
και από τότε μέχρι σήμερα νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ο Τράπε βρέθηκε το πρωί στα Λαγάρικα και συνελήφθη, μεταφέρθηκε στο δικαστικό Μέγαρο, ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Μέχρι στιγμής δεν είχε πει τίποτα παρά μόνο ότι δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει σοβαρά τον φοιτητή. Κατερίνα. Καλώς σε λίγο, απευθείας στη Θεσσαλονίκη για να τον ευχαριστήσουμε πολύ και θα πάμε τώρα εμείς στα της τσέπης μας. Πρωταθλητής των αυξήσεων είναι το ελαιόλαδο, η τιμή του οποίου αυξήθηκε κατά 30% μόλις τον τελευταίο χρόνο. Το χοιρινό κρέας που μέχρι πρόσφατα θεωρείται από τα πιο οικονομικά κρέατα, η τιμή του αυξήθηκε κατά 15,5%. Πάμε να δούμε πώς ανέβηκαν συνολικά οι τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, σύμφωνα με έρευνα τραπεζικού οργανισμού, αλλά και πώς αντιδρούν οι καταναλωτές για να ανταποκριθούν στα έξοδα του μήνα. Είπα, η Αμερική πέθανε ο ηθοποιός Carl Weathers, ο θρυλικός Apollo Creed, η ταινία του. Αυτό δεν γίνεται. Όλα τα λεφτά μας φεύγουν στα ψώνια και δεν μπορούμε να δώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Μία σακουλίτσα τώρα εδώ πέρα, 30 ευρώ. Αγανάκτηση. Οι συνεχείς αυξήσεις σε βασικά προϊόντα που όλοι έχουμε ανάγκη φέρνει τους καταναλωτές σε αδιέξοδο. Οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ συνεχείς, τα βλέπετε γενικότερα. Λένε ότι θα μειώσουν, αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν μειώνονται. Ίσα που αυξάνονται. Πολλοί καταναλωτές ψωνίζουν όλο και λιγότερα για να βγάλουν το μήνα. Ενώ η έρευνα αγοράς είναι απαραίτητη, καθώς τα πορτοφόλια έχουν αδειάσει από τις πρώτες κιόλας ημέρες του μήνα. Οι τιμές δεν πέφτουν με τίποτα. Τα πράγματα είναι κάθε μέρα λιγότερα. Λένε ότι μέσα σε ένα χρόνο, σημαντικές αυξήσεις καταγράφτηκαν στα γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά, με αύξηση 14%. Το ρύζι αυξήθηκε κατά 12,8%, ενώ τα λαχανικά κατά 12%. Θα ανεβάζουν κάθε εβδομάδα και πιο ακριβά. Μεγάλες διαφορές, εννοείται. Καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους, οι τιμές σε βασικά είδη τροφίμων εκτοξεύτηκαν. Πρωταθλητής αυξήσεων είναι το ελαιόλαδο, όπου η τιμή του αυξήθηκε κατά 30,1%. Η ζάχαρη πήρε και αυτή την ανιούσα με αύξηση 25,1%. Και τέλος το χοιρινό κρέας, όπου μέχρι πρότινος θεωρούνταν από τα πιο οικονομικά κρέατα. Η τιμή του αυξήθηκε κατά 15,5%. Τα νοικοκυριά, βλέποντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό να συρρυκνώνεται, επιδίδονται σε σαφάρι προσφορών και τις ψάχνουν σε κάθε σούπερ μάρκετ. Βλέπεις προσφορές στο φυλάδιο, παίρνεις μέσα σου, κάνει έκπτωση ένα προϊόν ακριβότερο το άλλο. Πρέπει να βλέπεις 10 σούπερ μάρκετ για να πάρεις ένα βδομαδιαίο πρόγραμμα να δεις όλα τα σούπερ μάρκετ για να βρεις, ας πούμε, την πιο χαμηλή τιμή. Μόλις έφερα. Μόνο στα απαραίτητα για το καθημερινό τραπέζι. Πέρσι τέτοια περίοδο δίνα 80-90 ευρώ. Σήμερα 120. Το αναδικό ράλι τιμών εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Μόλις έφερα. Επειδή έχει αλλάξει γενικότερα τις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών, που δυστυχώς δηλώνουν ότι ανάμεσα σε όσα θέλουν πλέον να κάνουν, είναι σερβες και σωστές συντήρησης στον ίδιο δρόμο. Το ΜΕΓΑ μίλησε με επαγγελματίες του κλάδου και δίνει συμβουλές για τη σωστή συντήρηση στον ίδιο ταχύ, αλλά και πώς μπορούμε να καταλάβουμε πότε έρχεται η ώρα για να αλλάξουμε λαστικά. Αυτό και 20 ώρα. Φόρτασα, μόλις έφαγα. 7, τώρα θα κάνω κάποιο κινητό, τώρα θα διδαγεύω. Ναι, τραβάω εδώ. Τα ελαστικά που είναι άμεσα στην ασφάλειά μας πρέπει να τα αλλάζουμε κάθε 4 χρόνια ή κάθε 40.000 χιλιόμετρα. Τραβάω εδώ τον αγώνα του Άρη. Ωραία. Επαγγελματίας του κλάδου. Το λάστιχο εδώ επάνω έχει δείκτες. Βλέπεις το δείκτη. Όσο κατεβαίνει το πέλμα και φτάσεις στο δείκτη που σου λέει ότι το λάστιχο έχει τελειώσει, πρέπει να το αλλάξεις. Πολλοί οδηγοί αμελούν τη συντήρηση των αυτοκινήτων και δεν προσέχουν καθόλου τα ελαστικά τους. Όπως λένε οι έμποροι ελαστικών, πολλά αυτοκίνητα χρειάζονται παράλληλα ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση. Κάτι όμως που ανεβάζει το κόστος. Αυτό εδώ το λάστιχο είναι παγωμένο στραβά. Από εδώ έχει πέλμα και από εδώ δεν έχει. Αυτό έχει γίνει γιατί το όχημα έχει χαλασμένη ευθυγράμμιση. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, το 52% των οδηγών αναβάλουν εργασίες συντήρησης και επισκευής του αυτοκινήτου τους. Ο πιο σημαντικός λόγος είναι η ακρίβεια, καθώς το σέρβις κοστίζει. Έκανα την περασμένη εβδομάδα, έφτασα και χρεώθηκα 700 ευρώ. Και πόνεσα. Δυσκολεύεται ο κόσμος. Εδώ δεν έχει να θερμανθεί, βάζω σκάρι. Θα φτιάξει το αυτοκίνητό του.
ο Χρήστος Χατζηράη. Μηχανικός αυτοκινήτων έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά με βλάβες που έπρεπε να έχουν διορθωθεί για αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στον δρόμο. Σίγουρα υπάρχουν και μεγάλες και αυτοκίνητα με μεγάλες ιστορίες που δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν στον δρόμο για τους λόγους γιατί είναι και επικίνδυνο. Έβαλα εδώ αγώνα που βλέπετε. Οκ. Τα φέρετε πέρα από το είχα και πριν. Ωραία. Ένα εκρηκτικό κοκτέιλ όσων κυκλοφορεί το τέλος του χειμώνα που αρχίζει δυστυχώς να ανησυχεί, όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ στους ειδικούς. Την ίδια στιγμή η έξαρση πανευρωπαϊκά της ηλαράς έρχεται να προστεθεί στο πρόβλημα που δημιουργείται από γονείς που δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Μάλιστα, επιστήμονες θεωρεί έχουν εντοπίσει συγκεκριμένες περιοχές στη χώρα μας, αλλά και συγκεκριμένες ομάδες που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο. Αντυχίες στους νέους και τους ειδικούς για εκρηκτικό κοκτέιλ ιώσεων ταλαιπωρεί τα παιδιά. Και θέλω και να ρωτήσω κάτι, ωραία, και θέλω να μου γράψει κάτι στο σχόλιο την απάντησή σας. Οκ. Όσοι φτάσατε μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο. Ωραία. Βλέπω στην τηλεόραση ότι... Πώς να σου το πω. Ότι υπάρχει ένα τεράστιο εκρηκτικό κοκτέιλ από κοροναϊό, RSV, γρήπη. Που κανονικά τα πάντα πρέπει να κλείσουν, ειδικά τα σχολεία. Η γνώμη μου είναι αυτή, ωραία, και ο λόγος που το λέω αυτό είναι να καθίσουν τα παιδιά στο σπίτι, ωραία, μέχρι να περάσει όλο αυτό, δηλαδή πώς να σου το πω, είναι Φεβρουάριος, ωραία, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος. Για 10 συνολικά μήνες να τα κλείσουν τα σχολεία, οκ. Και αν τα κλείσουν, και τα κλείσουν για να τα ξανοίξουν από το Σεπτέμβριο, δηλαδή από 15 Σεπτέμβριο και παλαιότερα, οκ. Δηλαδή από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Έξαρση της ηλαράς. Δεν θυμάμαι να έχω πράξει ηλαρά, νομίζω έχω πράξει. Αλλά έχω πράξει. Νομίζω ήμουν μικρό, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Λέω τώρα, δεν ξέρω. Υποθέσεις κάνω. Μπορεί και να μην έχω περάσει. Δεν θυμάμαι, γιατί ήμουν και μωρό. Και παράδειγμα, άμα σας ρωτήσω για παράδειγμα εσάς, ωραία, σας ρωτάω. Έχετε περάσει ηλαρά. Γράψτε κάτω στα σχόλια πόσο χρονών. Τον πείτε από πρώτη μηνών. Θα θυμάστε τι έκανε εσείς μωρό. Ωραία, ζημιές. Πλάινε. Τα μικρά. Συνεχίζουμε στον ΕΟΔΗ. Έξαρση της ηλαράς εξελιχθεί σε πανδημία στην Ευρώπη. Σε επιδημία. Και μετά να ρωτιέσαι γιατί είμαστε άρρωστοι. Γιατί κάνουμε, έχουμε μπούκομα, γιατί έχουμε βήχα, έχουμε. Και παλαιότερες. Αυτό. Όλοι ρωτιόμαστε και λες. Σε συνεδρία σίγουρα γνωτοποιήθηκε στον οργανισμό με συμμετοχή της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Τονίστηκε η ενίσχυση εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού κατά της ηλαράς, καθώς κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει έξαρσή της και στη χώρα μας. Στη χώρα μας υπάρχει ηλαρά, αλλά τέλος πάντων. Ο άντρας επιτέθηκε με μαχαίρι και σφυρί σε επιβάτες στο σιδηροδρομικό σταθμό Λιών, τραυματίζοντας 3 ανθρώπους. Ο δράστης συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα και οι αστυνομικοί βρήκαν πάνω του άδεια διαμονή στην Ιταλία και ψυχοφάρμακα. Την ίδια ώρα η Γαλλία. Τρελό δηλαδή. Αν είχε τρελώσει, πάνω στο ψυχοφάρμακα για να τα παίζει. Δημοκρατική, όμως τα κίνητρα του δράστη παρούν άγνωστα. Γάλλοι αστυνομικοί ερευνούν τον. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιών, Γαλλία. 32χρονο τραυμάτισε 4 πεπάδε με μαχαίρι και σφυρί. Περίμενε, γιατί κάπου εδώ δεν κολλάει. Πώς γίνεται ρε παιδί, έκανε έτσι. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Θα μου έχει βγει το κέρα. Και θα το ψάχνω το πλέμε. Θα βγάλω αυτό. Πώς το είπε drums. Μήπως ήταν drums ή τα πλέμε. Θα πει drums εντάξει έτσι, αλλά κάνεις και αυτό. Αυτό εντάξει, αλλά πώς. Τι έβγαλε πάντα με χέρι, μαχαίρι, ένα μετά. Που στη συνέχεια συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Για την ώρα, οι γαλλικές αρχές αποκλίνουν το σενάριο της τρομοκρατικής επίθεσης. Ο δάσκαλος είναι 32 ετών, δεν έχει μόνιμη διάκριση και καταγείται από το Μαλί. Γιατί δεν έχουν το πει. Κάθε και το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ήρθε ρωσπαστική συμπεφορά. Μήπως ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, και δεν με φωνάζει. Σκαταμένει την τρομοκράτη. Πριν από την επίθεση, ο άντρας
προσπάθησε να βάλει φωτιά στο σακίδιό του. Όταν κάποιοι τον πλησίασαν για να τον ρωτήσουν τι κάνει, τους επιτέθηκε με το σφυρί και το μαχαίρι. Όταν προφανώ πάσε προς ψυχικές διαταραχές, τον δίμησε αυθάρμητα στους αστυνομικούς, επειδή βρέθηκαν πάνω του ψευδάρμακα που υποδεικνύουν αυτό το γεγονός. Ο δράστης είχε πάνω του άδεια διαμονή στην Ιταλία από το 2016, με την οποία μπορούσε να ταξιδεύει ελεύθερα στην Ευρώπη. Τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να εξεταστεί από ψυχιάτρους για να διαπιστωθεί η κατάστασή του. Η νέα επίθεση αυξάνει τους φόβους για την ασφάλεια στη γαλλική πρωτεύουσα που ετοιμάζεται να φιλοξενήσει σε λίγους μήνες τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Με βαράς βομβαρδισμών αντίον στόχων σε Συρία και το Ιράκ, απάντηση. Καλά, και κάτι και κάνει περισσότερες μαλακίες. Τι ώρα είναι? Α, 8:27. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις μαχητών που υποστηρίζονται από το Ιράν και ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν. Βαριέμαι. Αμερικανικά μαχητικά. Θα σας βάλω το πάνω που γύρω και το freestyle. Ωραία, και όλος είναι απλά έτσι να μιλήσουμε. Θέλω να μιλήσουμε αυτό. Στο κρεβάτι ακόμα έτσι, θα κλείσω. Όπως βλέπετε, είμαι πάνω στο κρεβάτι. Δεν με βλέπετε τον υπερμπρέζ, βλέπετε το χέρι. Μέσα στο κρεβάτι, ωραία. Πάτσα χαλί. Τι είχα πει, ότι άμα πατήσω το χαλί, μόνο το δωμάτιό μου, θα χάσω. Τέλος. Έχασα το τσάνελ. Θα κάνω. Δεν αντιφάλω. Έλεγα το προσπάθει, το προσπαθεί, το χάσω. Μέχρι τέλος. Τρεις φιλοϊρανοί μαχητές στην Ανατολική Συρία. Τι βαρέθηκε, δεν έχουν γίνει τίποτα να κάνουν. Οκ, είναι καλά. Εδώ. Όπως βλέπετε είναι εδώ. Σπόρτιο. Τέλος πάντων, έχω χάσει το challenge, γιατί πάλι θα το χαλεί. Ωραία, όπως βλέπετε. Δεν πειράζει. Δεν πρέπει να μην άμα δεν έβγαλα εις πέρας το challenge, οπότε δεν πειράζει. Θα βρουν πάρα πολλά βίντεο στο κανάλι του YouTube που θα είναι με challenge και μέσα στις διακοπές και τα καθαρά Δευτέρα και πάλι εδώ θα γυρίσω πάρα πολλά βίντεο. Και οπότε αυτά. Αυτό ήταν το βίντεο. Ας σας κάνετε ένα like, μια εγγραφή με καμπανάκι, follow στο Instagram link στην περιγραφή. Θα σας έχω και το link από το Discord, ok, να με κάνετε ένα follow ή απλά να μπείτε στην ομαδική μου, να μου στείλετε έτοιμα για να μπείτε στην ομαδική, για να σας βάλω σε μια ομαδική, δεν ξέρω πότε θα φτιάξω, ωραία, αυτά, και εμείς θα πούμε σε επόμενο βίντεο, στο επόμενο, peace, out, γεια σας. Όπως σας είπα, έχω χάσει το challenge, αυτά, σύντομα. Σύντομα έκπληξη. Αυτά, γράψτε κάτω στα σχόλια τι βίντεο να γυρίσω. Οκ, αυτά. Peace out.